Την Καστοριά επισκέφθηκε ο πρώην Υπουργός, βουλευτής Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών Κωνσταντίνος Γιουλέκας στο πλαίσιο των επαφών που έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία με αφορμή και την επίσκεψη του Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Γιουλέκας είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς, όπου εκεί πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη προκειμένου να ενημερωθεί για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά κυρίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση στον χώρο τους αλλά και την εργασία τους. Καλωσορίζουμε στην Καστοριά σήμερα τον πρώην Υπουργό, βουλευτή Θεσσαλονίκης και αναπληρωτή τομεάρχη εσωτερικών, τον κύριο Κώστα Γιουλέκα. Στα ενόψη της 83ης έκθεσης που θα ανέβει ο πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης έχει γίνει ένα κλιμάκι όπως γνωρίζετε. Σήμερα εμείς το πρώτο κλιμάκι με τον κύριο Κώστα Γιουλέκα επισκεφτήκαμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε και συνάντηση με την Ένωση Πυροσβεστών Δυτικής Μακεδονίας. Μετά κατόπιν επισκεφτήκαμε την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς. Είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων όπου μας γνωστοποίησαν τα προβλήματα του κλάδου και του νομού. Μας έδωσαν και το υπόμνημα σχετικά με τα προβλήματα. Ο κύριος Γιουλέκας άσκησε δρυμία κριτική, κάνοντας αναφορά για το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καστοριάς, το οποίο, αν και έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτήρισε ακατάλληλα τα δύο κτίρια στα οποία στεγάζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Σήμερα μου να ευχαριστήσω καταρχήν το φιλόξενο έτσι, κλίμα που δημιουργήθηκε εδώ στο αστυνομικό μέγαρο, σε ένα μέγαρο εντελώς ακατάλληλο βέβαια να στεγάζει τις αστυνομικές υπηρεσίες του νομού Καστοριάς με τις γνωστές ευαισθησίες, ένα ζήτημα που χρονίζει και ένα ζήτημα που θα έπρεπε να έχει λυθεί δυστυχώς ανάμεσα σε άλλα ζητήματα και αυτό. Θέματα που απασχολούν την ελληνική αστυνομία δεν έχουν λυθεί και αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε εδώ και για λόγους ουσιαστικούς αλλά και για λόγους συμβολικούς. Είναι σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ότι εμείς, σε αντίθεση με τους κυβερνώντες οι οποίοι βυθισμένοι στις ιδεολειψίες τους πιστεύουν ότι οι Έλληνες αστυνομικοί είναι οι άνθρωποι που περίπου είναι υποχρεωμένοι να δέχονται μόνο τις προσβολές και τα πλήγματα που τους προξενούν οι γνωστοί άγνωστοι ταραξίες. Εμείς θέλουμε να πούμε ότι στον Έλληνα πολίτη ότι για μας τα ζητήματα της ασφάλειας είναι στην προτεραιότητά μας και γι' αυτό το λόγο τιμώντας τον Έλληνα αστυνομικό που πραγματικά βρίσκεται πάντοτε στις επάλξεις και τιμά και εκείνος τον όρκο που έχει δώσει, θέλουμε να είμαστε στο πλάι του, να δούμε τα προβλήματά του και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την επίλυση πολλών από αυτά. Αυτός είναι και ο σκοπός που είμαστε εδώ. Με την ίδια, το ίδιο σκεπτικό βρισκόμασταν και στο πυροσβεστικό σώμα. Εντελώς ακατάλληλο κτίριο με τεράστια προβλήματα και αν το θέλετε με προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν πολλά από αυτά. Βλέπετε, με φιδό μιλώ, δεν θα μπορούσα να σου πω ότι ξέρετε θα έπρεπε να έχουν λυθεί όλα γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που δεν μπορούν άμεσα να λυθούν. Αλλά πολλά από αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε να έχουν ήδη δρομολογηθεί και λυπάμαι ειλικρινά γιατί ξέρω ότι και πολλοί τοπικοί παράγοντες, κυβερνητικοί παράγοντες έχουν δώσει επανειλημμένως υποσχέσεις για λύση αυτών των προβλημάτων. Κάποιοι μάλιστα επαγγέλλονταν ότι πριν από 2 χρόνια θα είχε ξεκινήσει και η ανέγεση του νέου αστυνομικού μεγάρου στην Καστοριά, κάτι το οποίο σήμερα τελειώνει το 2018, 2 χρόνια μετά, δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε ξεκινήσει. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καστοριάς, κύριος Ιωάννης Σπυρίδης, πέρα από την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί, παρέδωσε στον κύριο Γιουλέκα υπόμνημα με τα προβλήματα και τα αιτήματα που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις γίνεται. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τον κύριο Γιουλέκα, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης και αναπληρωτή τομεάρχη εσωτερικών. Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Καστοριά, μας δόθηκε και εμάς η ευκαιρία να θέσουμε βασικά ζητήματα του κλάδου που απασχολούν την ελληνική αστυνομία, αλλά και ιδιαιτέρως την διεύθυνση τη δικιά μας, τη διεύθυνση αστυνομίας Καστοριάς. Ο κύριος Γιουλέκας ήταν θετικός, ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματά μας, του καταθέσαμε και ένα σχετικό υπόμνημα. Και
Πιστεύουμε θα σταθεί αργώς και συμπαραστάτης στο έργο μας σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και θέλουμε τα προβλήματα που υπάρχουν να τα συζητάμε κατά τόπους. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Δήλωσε ο κύριος Γκιουλέκας, ο οποίος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη για την περιοχή της Καστοριάς, καθώς όπως είπε έχει καταγωγή από την γιαγιά του. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Η εντολή που έχουμε από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη είναι τα προβλήματα να τα συζητούμε στους τόπους που υπάρχουν. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Καστοριά. Για μένα προσωπικά είναι και μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναγυρίσω στον τόπο μου. Είμαι Δυτικομακεδόνας. Η γιαγιά μου είναι από εδώ, από το χωριό Πεύκο, από την παλιά Τούχουλη. Και έτσι με αυτή την έννοια καταλαβαίνετε ότι νιώθω και συμπολίτης, συμπατριώτης σας.